Με επιφύλαξη και ιδιαίτερη προσοχή, οι σεισμολόγοι παρακολουθούν λεπτό προς λεπτό τη σεισμική ακολουθία που καταγράφεται βόρειο-ανατολικά του Ηρακλείου μεταξύ Γουρνών και Πρασάς. Θα περιμένουμε με πολύ μεγάλη προσοχή και θα έλεγα και περιέργεια επιστημονική καταρχήν, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε και μια περισσότερο, αν θέλετε, αξιόπιστη αξιολόγηση περί του τίνος ακριβώς πρόκειται. Περισσότεροι από 45 σεισμοί έχουν καταγραφεί μόνο το τελευταίο 24ωρο. 10 από τις δονήσεις είναι άνω των 3 ρίχτερ και η μέχρι στιγμής μεγαλύτερη δόνηση σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας με ένταση 3,8 ρίχτερ, προκαλώντας εύλογη ανησυχία σε όλους τους κριτικούς. Σήμερα το μεσημέρι μια ακόμη ισχυρή δόνηση προήλθε από τον ίδιο χώρο. Ο σεισμός σημειώθηκε στις 13:28, με την αναθεωρημένη μέτρηση να τον προσδιορίζει στα 3,5 ρίχτερ και εστιακό βάθος 22,6 χιλιόμετρων. Το επίκεντρο τοποθετείται και πάλι 14 χιλιόμετρα ανατολικά του Ηρακλείου. Ουσιαστικά έχει τα ίδια γεωμετρικά, κινηματικά και δυναμικά χαρακτηριστικά που έχει το ρήγμα του ορκανοφορείου. Υποθέτουμε ότι είναι το βόρειο τμήμα του ρήγματος του ορκανοφορείου, το οποίο καθυστερημένα αντιδρά και δίνει αυτή τη σεισμική δραστηριότητα. Το ερώτημα αν ο σεισμός των 3,8 ρίχτερ είναι ο κύριος, είτε προαναγγέλει ένα ισχυρότερο φαινόμενο, ελέγχεται με ιδιαίτερη προσοχή από τους σεισμολόγους. Καλούνται να απαντήσουν στο ερώτημα πόσο πιθανή είναι η επανάληψη του φαινομένου του Αρκαλοχωρίου, όπου η πολύμηνη σεισμική έξαρση οδήγησε στο καταστροφικό φαινόμενο. Δεν μπορούμε να το απαντήσουμε αυτό προς το παρόν. Μάλιστα. Δεν μπορούμε, δεν έχουμε εκείνα τα αναγκαία στοιχεία, προς το παρόν τουλάχιστον, το οποίο χρειάζεται να απαντήσουμε. Ένα από τα στοιχεία που ελέγχονται είναι η πιθανότητα να πρόκειται για βόρειο αχαρτογράφητο τμήμα του ρήγματος του Αρκαλοχωρίου. Εάν όμως είναι η περίπτωση που είχαμε στο Αρκαλοχώρι, όπου είδαμε σχεδόν 4 μήνες να εξελίσσεται η προσεισμική ακολουθία, την οποία βέβαια καταλάβαμε πλήρως αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Σωστό. Καθώς διαδραματιζόταν το φαινόμενο, δεν είχαμε και πάλι όλα τα στοιχεία. Η διαφοροποίηση των μεγεθών στη σεισμική ακολουθία που παραμένει ακαθόριστη, αλλά και το γεγονός ότι οι δεκάδες μετασεισμοί που καταγράφονται το τελευταίο 24ωρο προσδιορίζονται σε βάθος από 15 έως 30 χιλιόμετρα, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να πρόκειται για ένα σμήνο σεισμών μέσω του οποίου θα εκτονωθεί ομαλά το φαινόμενο. Πολύ σημαντικό κατά τη δική μου γνώμη είναι αυτό που σας είπα για τα βάθη. Είναι σημαντικά τα βάθη από 15 έως 30 χιλιόμετρα και είναι όλοι εκεί. Είναι όλοι εκεί, χωρίς εξαίρεση. Και αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό. Και ευνοεί, θα έλεγα, δεν λέω αποδεικνύει, ευνοεί όμως την πρώτη υπόθεση ότι πρόκειται για ένα σμήνο. Το ενδεχόμενο αυτό αναμένεται να αξιολογηθεί τα επόμενα 24 ώρα με τον Γεράσιμο Παπαδόπουλο, όσο και τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ Ευθύμιο Λέκα να επισημαίνουν σε κάθε τόνο την ανάγκη εγρήγορσης για τους πολίτες, ιδίως στις περιπτώσεις χρήσης παλαιών κτισμάτων, όσο και την υποχρέωση των τοπικών δήμων και της περιφέρειας να προχωρήσουν πλέον στην πλήρη ενεργοποίηση του σχεδίου Εγκέλαδος. Έχει και παλιές κατασκευές και εκεί στρέφεται το ενδιαφέρον μας, δηλαδή δεν θα πρέπει οι κάτοικοι να διαμένουν μέσα σε παλιές κατασκευές, πολύ παλιές κατασκευές, τιμόροπες κατασκευές. Σε κάθε περίπτωση, επειδή όπως είπαμε και η περιοχή είναι ακόμα πιο πυκνοκατοικημένη από ό,τι ήταν εκεί που έδρασε το ρήγμα στο Αρκαλοχώρι και επειδή θα πρέπει πάντοτε τα μέτρα να λαμβάνονται από την πολιτεία και όταν λέμε πολιτεία δεν εννοούμε μόνο το κεντρικό κράτος, εννοούμε και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και την περιφέρεια